Καλημερίζω την κυρία Γενοβέφα Χουστουλάκη, η οποία είναι περιφερειακή σύμβουλος. Κυρία Χουστουλάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα. Τι κάνετε? Και καλημέρα στον κόσμο που μας ακούει. Γιατί εσείς ως λαϊκή συσπήρωση ζητάτε να βρεθεί κατεπηγόντως λύση μετά την ακύρωση του διαγωνισμού του ΤΕΒΑ και να δοθεί πριν από τις γιορτές το κρέας που δικαιούνται τα λαϊκά στρώματα που αναγκάζονται να προσφεύγουν στα τρόφιμα του συγκεκριμένου προγράμματος. Δώστε μας τα στοιχεία όλα. Κύριε Δουργεράκη, όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, αυτό που έτρεχε εννοώ, έχει λήξει. Το καινούριο θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2024. Ο διαγωνισμός για το κρέας που ήταν περίπου 900.000 ευρώ ματαιώθηκε και ματαιώθηκε γιατί έληξε το πρόγραμμα και η διαδικασία ήταν ακόμα σε δικαστική διαμάχη αντιπαλότητα μεταξύ των προμηθευτών για τα κέρδη τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να χαθούν αυτά τα χρήματα και να μην υπάρχει προμήθεια κρέατος από το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ για τους ωφελούμενους που είναι πολλές χιλιάδες σε όλη την Κρήτη, γιατί η φτώχεια τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν τι είναι? Ότι αυτή η διαδικασία έχει επισημανθεί εγκαίρως από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας. Θα πρέπει λοιπόν η διοίκηση της περιφέρειας να αναλάβει να βρει τρόπο τα χρήματα που χάθηκαν από το ΤΕΒΑ να αντικατασταθούν, να υποκατασταθούν, πείτε το όπως θέλετε, από άλλα κονδύλια. Μια πρόταση που κάνουμε εμείς, που είναι ρεαλιστική και εφικτή να λειτουργήσει άμεσα, είναι να ενισχυθούν τα κοινωνικά παντοπολία των περιφερειακών ενωτήτων. Και επειδή πάντα το μότο είναι «δεν υπάρχουν χρήματα», οι ανάγκες είναι απεριόριστες, δεν υπάρχουν όμως χρήματα, προτείνουμε, που είναι εφικτό και αυτό, αυτές οι παρασιτικές δαπάνες, τα χιλιάδες ευρώ που δίδονται για τουριστική προβολή, να κουτσουρευτούν και να διατεθούν για τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών της Κρήτης. Και αυτά τα ποσά που λέμε ότι δίνονται για τουριστική προβολή είναι, κυρία Δουλγεράκη, μόνο από τους ΚΑΠ, χωρίς το ΕΣΠΑ. 300.000 ευρώ για το Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 200.000 ευρώ για το Ρέθυμνο, 300.000 ευρώ για τα Χανιά και 250.000 ευρώ για το Λασίθι. Και όταν, για να μην παρεξηγηθούμε, τουριστική προβολή, αυτό δεν αφορά φυσικά ούτε τους εργαζόμενους στον τουρισμό που ζουν τον εργασιακό μεσαίωνα, ούτε τους μικρούς επαγγελματίες της εστίας και του εμπορίου στον τουρισμό. Αφορά τους μεγαλοξενοδόχους, τους tour operators, τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και όλα αυτά που πρημοδοτούνται με τζάμπα διαφήμιση από την τσέπη μας, από τα δικά μας τα λεφτά. Λοιπόν, αυτός είναι ο κόσμος ο άδικος, αυτή είναι η σαπίλα αυτού του κόσμου και λέμε ότι μπορεί να γίνει μια διαδικασία τέτοια που να μπει φρένο σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι κάτι που το ζητάτε για να γίνετε ΕΣΑΗ ή λέτε για μία-δύο χρονιές να γίνει μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και να τεθεί ως προτεραιότητα ο κόσμος ο οποίος δεν θα μπορεί να ψωνίσει αυτή την περίοδο, γιορτινή περίοδο. Οι τουριστικές δαπάνες και την προβολή της περιφέρειας την καταγγέλουμε κάθε χρόνο και θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να δίδονται για άλλες ανάγκες και συγκεκριμένα για κοινωνικές δράσεις, δράση πολιτισμού, για την παιδεία κλπ. Προφανώς και το καταγγέλουμε. Εν προκειμένου όμως, η αναγκαιότητα είναι να κάνουν γιορτές αυτά τα σπίτια. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων για την επιβίωση, διαβίωση του κόσμου ο οποίος πηγαίνει στο κοινωνικό παντοπολείο, ο κόσμος ο οποίος βοηθιέται μέσα από τα ΤΕΒΑ. Κοιτάξτε, κυρία Δουργεράκη, να το πούμε κι αλλιώς. Η φτώχεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι ένα πρόβλημα που κάποιος το προκαλεί και το προκαλούν συγκεκριμένες πολιτικές. Όταν η μισή είναι στα τάρταρα, όταν ο πληθωρισμός τρέχει, όταν ο ΦΠΑ στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης είναι στα ύψη, όταν ο ειδικός φόρος στην ενέργεια και στα καύσιμα είναι αυτός που είναι,
όταν για την πράσινη ανάπτυξη δεν έχουμε ρεύμα στα σπίτια μας. Πόσες χιλιάδες είναι αυτά τα νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα στα σπίτια του, η φτώχεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, την προκαλούν πολιτικές. Αυτές τις πολιτικές επίσης κάποιος τις στηρίζει. Αυτό που λέμε εμείς στον κόσμο είναι να μην σκύβει το κεφάλι. Χρειάζεται αγωνιστική ανάταση, χρειάζεται οργανωμένο λαϊκό εργατικό κίνημα που έχει στόχο, να έχει στόχο την ανατροπή, αλλά μέχρι να φτάσει στο στόχο υπάρχει και μια πορεία. Και η πορεία αυτή μπορεί να δώσει μικρές νίκες. Μικρή νίκη υπογραφή μιας σύμβασης, μικρή νίκη να πάρουμε τις αυξήσεις στους μισθούς μας, μικρή νίκη έστω αυτά τα ψίχουλα που δικαιούνται οι ωφελούμενοι να έρθουν στα σπίτια τους πριν τις γιορτές. Απόλυτα κατατοπιστική. Δεν έχω πραγματικά να ρωτήσω τίποτα βάσει αυτής της πρότασης που κατατίθεται προς την περιφέρεια. Βεβαίως, μα την περιφέρεια αφορά, τη διοίκηση της περιφέρειας. Και σας λέω ξανά, το πρόβλημα έχει επισημανθεί από τον Οκτώβριο ότι δεν θα υπάρξει διέξοδος. Γιατί η δικαστική διαμάχη τρέχει πολλούς μήνες τώρα. Αλλά οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας το έχουν επισημάνει εγκαίρως και μάλιστα με πολύ στεναχώρια για τα χρήματα που χάθηκαν. Είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι τεχνικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές, να είστε καλά.